Μάπε Σόου. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στο ρυθμό 949. Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε. Είχαμε αφήσει ημιτελές στο μάθημα με το Αμερικά Έπι. Τα οποία Έπι σε τι χωρίζονται? Ραψοδίες. Μπράβο, οι ραψοδίες. Το γνωρίζω ότι το ραπ έχει βγει από το ραψοδί. Ναι, δεν ισχύει. Το ραπ. Το ραπ είναι το ραπίζω. Το, με... Ό, το ραπ το είναι. Χτυπάω, ραπ. Όχι, ρε, ραπ είναι με. Τι φλακία. Αυτό που λέμε το χτυπάει. Τι είπε, μου. Τι γουδάρα έκανε. Κάτι με γουδιά γουδάρα. Ποια ήταν η διαφορά των αειδών από του ραψοδού? Ξανθή και μελαχρινή. Καμία σχέση. Ο Όμηρος λοιπόν στην Οδύσσια χρησιμοποίησε, είπαμε, την τεχνική. Ποιο τέχνασμα χρησιμοποίησε ο Όμηρος? Ο εγκυβωτισμός. Μπράβο, χοντρέ. Τι είναι ο εγκυβωτισμός, Ιώνα? Να ξεκινάς από τη μέση. Την αυτό ιστορία. Είναι με να ξεκινάς από το τέλος. Αυτό είναι σαν ο δαραβισμός. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάει, όπως είπαμε, την ώρα που φεύγει, ναι, από την Καλυψό που τον κρατάει ο Όμηρος. Ναι. Φεύγει και πού πηγαίνει? Ξεκινάει το ταξίδι του για να γυρίσει πίσω στη, στη Χανάν. Πηγαίνει στη γη των. Αγγέλων. Τα είπαμε. Στη γη των Φεάκων. Φεάκων, ναι. Εκεί λοιπόν τι λέει, τι πόσο ξεκινάει. Για τι Φεάκε. Ποιο είναι αυτό? Ο Οδυσσέας λοιπόν που ξεκίνησε από πού και πήγε πού? Από την Ιθάκη. Ξεκίνησε από την Τρία που πολεμούσε με τον. Η Τρία δεν έχει θάλασσα. Τι λε, ρε Σταμάτα. Έχει θάλασσα η Τρία. Πώ πήγαν οι Αθηναίοι εκεί πέρα και οι Σπαρτιάτε και το ξέρει. Ποιο ξέρει, παιδάκι μου το. Άρτα ξέρει, ρε Ιωάννα. Ρε, ηρεμήστε. Με το Μενέλαο. Α, ναι. Ο βασιλιά τη. Πάρτη. Ποιανή Πάρτη. Σπάρτη, συγγνώμη. Δεν μπορώ να πω το σίγμα. Έκανα γρήγορα για να το πει Ιωάννα πρώτη. Ο Μενέλαος, ο αδερφό του. Του Πάρη. Του Πρίαμου. Του Πάρη, τι λέτε. Ρε, παιδιά, του Πρίαμου. Του Πρίαμου. Μα δεν τα ξέρει ποτέ. Του Πιλότα. Του Αγαμέμνων. Αγαμέμνο ήταν βασιλιά τη. Αγαμέμνονα. Αγαμέμνο. Αγαμέμνονα. Αγαμέμνονα. Καλημέρα. 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 Γιαννάκη. Τα αγοράκια έχουν πουλάκι και τα κοριτσάκια έχουν πατάντα. Μπράβο. Εγώ είμαι 7,5 χρονών. Εσύ πώς είσαι, χοντρέ? Εγώ είμαι 38. 38. Mm. Και σε αυτούς τα 38 χρόνια πόσα πρωταθλήματα τσάκι έχει δει? Πάνε παρά τα μας δεξιπνάκια να πούμε βλάκα. Ωραία. Ναι. Βλάκα το βλάκα. Συγγνώμη. Τι είπε? Κατά λάθος από τα νεύρα μου, είπα βλάκα, Γιαννάκη, με συγχωρείς. Εμένα είναι παιδάκι. Συγγνώμη, Γιαννάκη. Είναι παιδάκια. Συγγνώμη. Είπες βλάκα το βλάκα. Τσούζι, τσούζι, ρε, μεγάλη, πολύ, ε. Όχι, είδες, δεν πρέπει να μιλάω έτσι τα παιδάκια. Δεν το σου λέει, μιλάς έτσι, δεν μη μιλάς. Εντάξει, Γιαννάκη. Άμα σε τσούζι τώρα με τον Ολυμπιακό, εντάξει, άλλο. Σκάσε, ρε. Πρώτη φορά βλέπω ομάδα να κερδίζει και να τσούζει. Ο φίλος λέει: καλημέρα, θα ήθελα μια αφιέρωση για την πρώην κοπέλα μου που θέλει να μείνουμε φίλοι. Ό,τι να είναι, λέει. Πόσο καιρό έχουν χωρίσει? Γιατί εσύ. Παιδάκι, μου, άμα περάσουν χρόνια. Σοκ. Άμα περάσουν χρόνια, και γιατί να μην έχεις μια σχέση με τον. Όχι να είσαι στη φίλη να κάνετε και παρέα, αλλά να μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο, ένα χρόνια πολλά, ένα κάτι. Το χρόνια πολλά δεν το δέχομαι. Το ακούω το χρόνια πολλά. Κρυφά από τα ίδια. Να κάνουμε και παρέα, όλα εντάξει. Δηλαδή, αν πάρει μια πρώην τον Αλέξανδρο και του πει χρόνια πολλά, είσαι. Αυτό είναι. Ένα χρόνια πολλά δεν πειράζει. Βέβαια, δεν αν ο άλλος είναι σκατόψυχος. Δεν έχετε τη διαφορά. Κατάλαβε, Δημήτρη, κατάλαβε τι γίνεται. Λέει πράγματα τα οποία δεν στηρίζει το άτομο. Δεν έχει να πάρει τον Αλέξη καμία, λέει. Δεν έχει πρώην. Στην δικό μοντέλο για του άλλου, δηλαδή. Εν τω μεταξύ, να το στείλει ο άλλο, άμα θέλει χρόνια πολλά η πρώην του, αλλά να μην έχει μέσα μου αποσιοποιητικά τώρα κάτι καρδούλε, κάτι φατσούλε. Δεν έχουμε χρόνια πολλά, Αλέξη. Όχι, δεν έχουμε πρώην καν. Τι δεν έχετε πρώην τώρα, εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα. Δεν είναι τώρα. Βλέπει ότι έχω αρχίσει και ρετάρο, μην με τσαντίζει. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάνετε. Έχετε εξοργήσει τη μισή Ελλάδα, κύριε Ηλία. Γιατί, μωρή, τι είπα? Γιατί ανέβηκαν οι φωτογραφίες του Ματιάπα από το γάμο του? Εγώ, μωρή, τι ανέβασα? Τι είμαι, φωτογράφο, φωτοχάρης είμαι? Δεν ξέρετε εσείς πώς ανέβασα? Ποιος είμαι, ο Πανουλής? Δηλαδή, έχετε οποιοδήποτε στο Δημαρχείο μέσα του κυρίου Σινάκη? Τι με νοιάζει, μωρή, εμένα τι κάνουμε τις φωτογραφίες? Τι κάνουμε τις φωτογραφίες? Τι είμαι, φωτογράφα? Θα σας κλείσω το τηλέφωνο. Μωρή Τούμπο, εσύ αφενός. Και εσύ είναι μάγειρα από τον Σουηδό Swedish Chef, να πούμε. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο. Ένας άνθρωπος παντρεύτηκε μία γυναίκα. Τι να κάνουμε, λέει, τώρα. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Ευτυχώς δεν είχαμε Στέφανα, γιατί στον Ματιάπα θα γλιστράγανε. Και του είπα, εσύ, του τον έδειξα απλά. Εσύ παντρεύεσαι αυτήν και τελείωσε. Μπορείτε να φιληθείτε. Και βγάζει μια γλωσσάρα. Έτσι παντρεύεστε εσείς, δηλαδή. Παντρεύετε, λέτε. Πώς παντρεύομαι? Και μόνο που τον δείχνω και μόνο που τον ακουμπάω, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Ηλία του Σινάκη. Σας χρήζω ζευγάρι. Επίτιμο ζευγάρι μαραθώνα. Όχι, ναι, όποιος θέλει, όποιος έχει παράπονο, όποιος έχει αντίδραση, αντίδραση για το γάμο, να το πει τώρα, σκάσει για πάντα. Λέτε και αυτό, λέτε και αυτό τώρα, ο γαμπρός μπορεί να φιλήσει την ύφη? Ναι, μπορεί να τη φασώσει. Μπροστά δεν έχουμε πρόβλημα και φασώματα. Τι να φασώσει? Και άμα είναι και πολύ ωραίο, χώνομαι κι εγώ. Όχι, γιατί λέτε τώρα. Τι λέτε? Μόνοι, εντάξει, γάτι, πάντρεψα. Θα είστε σαν δώρο γάμου. Οι άνθρωποι ξεκινάνε μια καινούργια σχέση, πάτε να χωθείτε τώρα. Έμπαινα. Α, κατάλαβα. Τίτο μου, τι κάνεις? Γιαμόν, χειρμινάω, γιαμόν. Γιατί λες κάνεις τον Πομάρε, λέει, αφού εσύ είσαι πιο... Πώς να το πω? Καλέ, τα είχα κάποτε με κάποιον, πώς το λένε, έτσι θα πάει κανό.
ναι. Τζαμαϊκά, ναι, έτσι του λέγα. Α, ναι. Ναι, Τζαμαϊκά, ναι, του λέγα. Ωραίο τραγούδι θα ήταν αυτό παλιά στα 90s. Ναι, το βάλει το πέναλτι το όφι του φώναζα. Έλα ρε φίλε, ωραίο τραγούδι αυτό. Ακούγαμε πάρα πολύ, να ξέρεις, Bob Marley. Ήταν το αγαπημένο μας, δηλαδή όταν κάναμε έρωτα, όταν βγαίναμε έξω, όταν πηγαίναμε για κρασάκια. Μόνο Marley, μόνο Marley. Είχατε κεράστα. Δεν είχε κεράστα αυτός. Ναι. Αλλά σιγά σιγά έκανα εγώ. Μάλιστα, το κατάλαβα. Γι' αυτό και... δηλαδή κατάλαβα. Δηλαδή, όταν αγαπάς κάποιον, ταυτίζεσαι με αυτό. Πώς όταν με το σκύλο σου μοιάζεις. Αληθεύει ότι είχες ράστα σε διάφορα μέρη του σώματος και στο τέλος τα κάπνισες. Στην πλάτη μου. Ζήτημα καρδιάς. Η κοπέλα μου είναι στη μητέρα νοσία και τη βλέπω κάθε 40 μέρες. Ωραίο. Είναι φωτιά και λάβρα στην κλίνη. Λογικό. Για να μην με κερατώσει, μου ζήτησε να πάει με γυναίκα και όταν ανεβαίνω, αν θέλω να συμμετέχω. Το θεωρείτε σωστό από πλευρά τη. Κατάλαβε. Τελείωσε, εκεί τελειώνει. Και μόνο που σου λέει για να μην. Άστο, παρόλο που σου. Το θέλγητρο. Δηλαδή το αντίβαρο είναι κάτι που και σένα σ' αρέσει. Άστο αυτό. Δημήτρη, κάτσε ξεφεύγει. Ο εκβιασμό δεν είναι σωστό. Όχι, παιδιά, δεν ξέρω. Δημήτρη, κάτσε ξεφεύγει. Ναι, το έχω καταλάβει. Με μπάμπικα λόγια. Είναι ένα που έχει μια κοπέλα. Με την οποία εντάξει, είναι στην Ρωσία τώρα η κοπέλα. Ρούσκι, λέει πιστόλι. Και αυτή του λέει, έλα να κάνουμε τρίο με μία φίλη μου. Απάντησε πάλι ξανά, σας παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι δεν κατάλαβε την ερώτηση. Εντάξει, ένα δίκιο το έχει τώρα. Ότι δεν είναι τίθεται θέμα εκβιασμού αμυγός. Ναι. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Φύγε πάνω, ρε φίλε, κάνε το δουλειά σα τώρα εκεί πέρα. Πατρέψω και τις δύο στην τελική. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πας έτσι στη Ρωσία. Πρέπει να σε καλέσει κάποιο για να βγει η βίζα. Κοίτα με τέτοια πρόσκληση, έχει πάει, φίλε. Θα μεταμορφωθεί σε άρμα και κάθε περίπτωση, αδερφέ μου, να ξέρει ότι ό,τι και να κάνει, ο σταμάτη έχει ήδη μπει. Ναι, ρε, να πας, ρε φίλε, εννοείται. Έχει ήδη καβατζώσει, θα τη βρει στο Facebook, θα σε βρει ποια ακολουθείς και τα λοιπά και θα την. Εγώ θα μου λέει τώρα στη Ρωσία με καμπανάκι. Μα είσαι ήδη στη Ρωσία. Και αν έχει την εντύπωση ότι είσαι ήδη στη Ρωσία με δικά μου λεφτά. Άρα εκεί, μη δει ρε φίλε ότι κάτι είναι έξω. Ανομαλία, ε. Ανομαλία είναι να πας με δύο. Ναι, ανώμαλη. Αυτές τις ανώμαλες που πάτε και τις βρίσκετε. Δεν είναι ανώμαλο αυτό. Δεν τις βρίσκουμε πάντα, δυστυχώς. Άπαξ και συ. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν έχω βρει ούτε μία τέτοια. Αλλά άπαξ και συνενή. Και ο ένας και ο άλλος δεν τίθεται θέμα ανομαλία. Κακό είναι, καμία ανομαλία. Και ο τρίτος. Και ο ένας και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος όταν συνενούν δεν είναι ανώμαλο. Να πας φιλαράκι μας, θα περάσεις ωραία. Στη Βέρεια λέει, άμα σε δουν τα σκυλιά και οι ραβίνοι αν συνενούν και κάτι μαστακιά και κάτι που βάζουν κάτι ξύλα και κάτι κοτόπουλο. Να πούμε μέσα. Και όλο αυτό, άμα συνεννούν όλα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εγώ δεν ξέρω. Μάντιλα και την πεθερά σου και αυτό και τον εργοδικό να βάλει μέσα, αν συνεννεί, δεν είναι ανομαλία. Η ανομαλία είναι στο μυαλό όταν έχει ένα φίλο μου που είχε αρσενικό σκύλο και το σκύλο το έκανε με ένα άλλο αρσενικό σκύλο. Έλα, μη σταματά, ήθελα να ακούγε σκύλο. Γιατί είναι, ξεκόλα. Με άλλο αρσενικό σκύλο. Όχι, όχι, δεν θέλω. Και στεναχωρηθεί ο φίλο μου. Δεν είναι κακό, ρε, άκου να σου πω. Και ήταν στεναχωρημένο και έλεγε ο σκύλο μου είναι γκέι μου, το έλεγε. Του λέει φίλο μου, πρόσεξε τι θα πει τώρα, το σκύλο σε φόρο. Όχι, ρε, και του λέει στεναχωριέ, ρε φίλε. Έτσι είναι αυτά. Είναι επιλογέ στη ζωή και του ανθρώπου και του σκύλων. Δεν είναι κακό. Ο σκύλο δεν έχει ανομαλία κύβρε στα μάτια μου. Δεν έχει επιλογή. Ούτε ο άλλος. Έτσι πως το άρεσε πως έκανε. Του άλλου ούτε ρωτήθηκε ο άλλος αν συνενεί. Αυτός ο δικός του ήταν από κάτω δυστυχώς. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς. Εσύ αγόρι μου, τι ώρα ξυπνάς το πρωί? Το πρωί ξυπνάω στις 7, με ξυπνάει η μάμα μου, μετά ξυπνάει 7 και 5, 7 και 10, 7 και 4, 7 και 27, 5, 8, 4, 8. Ναι. Δεν ξυπνάω ακριβώς, μετά σας παίρνω τηλέφωνο και μετά πάω σχολείο, ετοιμάω τη σάκα μου και πάω σχολείο. Αλλά άμα δεν προλαβαίνω να ετοιμάσω, πηγαίνω μετά χτες νέα βιβλία. Βέβαια, εντάξει, λογικό. Και το πα βιβλία πάλι πολύ είναι. Εσύ είναι στα μάτια που είχε την ίδια τσάντα πρώτη δεύτερη ηλικίου. Ναι, την πέμπτη δημοτικού δεν την είχα κάνει την τσάντα μου. Γιατί? Πήγαινα έτσι. Α, πήγαινε random. Freestyle, ναι. Freestyle. Η παρουσία μου ήταν αρκετή, πιστεύω. Παιδιά, τα αγοράκια έχουν μπουλάκια, τα κοριτσάκια έχουν πατάτα. Ναι, αγόρι μου, ναι. Όχι, ναι, αγόρι μου, γιατί. Εσύ, Ιωάννη, θα τη δει το τσαπόκριε. Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Γιατί δεν την είσαι ψηλή. Πώ θα τη δω ψηλή? Ένα καπέλο. Άντε μωρέ, ολοχαζομάρες. Ένα ψηλό καπέλο. Ναι. Ολοχαζομάρες λες. Γιατί δεν τίνεστε ο ένας πάνω στον άλλον? Ανά, και... σταματή. Έλα. Αυτό θα κάνεις. Και τι έτυθω? Βάλε την Ιωάννα πάνω στο κεφάλι σου. Και τι έτυθω? Καπέλο. Α, κάνω την Ιωάννα καπέλο. Ναι, τέλει. Μη καπέλο. Σταμάτα, Γιαννάκη. Το καταλάβαμε, Γιαννάκη. Ναι, ωραίο, ωραίο. Ωραίο, ναι, ωραίο. Σκέφτηκα. Μπράβο, Γιάννη. Είχε την ντροπή σου, βγάζει πάνω στο κεφάλι του αλληνού. Και εγώ τι θα φορά πάνω στο κεφάλι του στα μάτια. Καπέλο. Όχι, εσύ είσαι το σκέτο, το δεύτερο. Εσύ είσαι το καπέλο. Ναι. Δεν φορά κάτι. Φορά από κάτω στο σταμάτι. Το σκέφτηκε αυτό. Μισό λεπτό να πάρω το σταμάτι. Όσε γυναίκε το κάνανε αυτό, είναι σαν υπέρο. Τιγάρε μεγάλε. Πόσε φορέ ήταν το σταμάτι. Αυτά μα τα λέει και η μάνα σου όλα τελικά. Γιάννη, για το κάνει αυτό τώρα. Θα πα σχολείο τελικά. Τι ημέρα είναι σήμερα.
Σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη, όχι, δεν πάω. Θα πάω αύριο που είναι κυκλαμένη. Επίσης, ο Τσίπρας επισκέφθηκε την Πάτρα, όπου εκεί τον περίμεναν, όπως καταλαβαίνετε, με άγριες διαθέσεις. Αγρότες, οικοδόμοι, τρίτεκνοι, γιατροί, συνδικάτα, σύλλογοι, και μάλιστα βγήκαν στον δρόμο και αλυσοδέθηκαν για να τον. Τον άγγιξε, βάλει να τον αγγίζει, όχι. Πολύ, τι να σου πω. Σαν να μην του είδε. Παιδιά, παρακαλώ, μην προβαίνουμε σε κρίσεις οι οποίες δεν αφορούν κανέναν. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς αν πιστεύεις ότι τον άγγιξε η Ιωάννα μου. Ήθελα εγώ την άποψη τη Ιωάννα. Ναι, ούτε μας χαιστήκαμε για τη δική σου ερώτηση και τη άποψη τη Ιωάννα. Αν με ρωτάτε για του δύο, χαίστηκε όλο ο κόσμο και για του δύο. Τι! Σοβαρά! Για στείλτε μήνυμα, για πείτε μα. 6-9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 
γνώμη μας, να μας το πείτε δηλαδή. Πιανού τη γνώμη από τους τρεις χέρι στο περισσότερο. Εγώ σου δίνω 50 ευρώ αυτή τη στιγμή να δεις ότι η ψηφοφορία θα βγάλει και σας παρακαλώ, επειδή ξέρω ότι είστε μάπε, αντιδραστικοί για να μου φάτε τα λεφτά. Βοηθήστε εδώ την κατάσταση. Και, ναι, ακόμα χειρότερο και, το κάνεις. Και συμφωνήστε με αυτό που ισχύει, δηλαδή ότι να ψηφίσουμε ότι δεν δίνεται μια δεκάρα για την άποψη του Σταμάτη και της Ιωάννας. Έχουμε μηνύματα. Εγώ δεν χαιρετίστηκα. Ήθελα να ακούσω τη γνώμη τους. Καλημέρα, Δημήτρης, λέει ο φίλος. Γεια σου, Δημήτρη Φλόρε. Χεστήκαμε γενικότερα, λέει ο φίλος. Παρ' όλα αυτά σας γουστάρω γιατί τα λέτε ωραία και τσεκουράτα. Μπράβο. Υπέρ του χεστήκαμε, η Σόνια. 2-0. Γενικά τώρα. Μιλάει για όλη την εκπομπή τώρα ο κόσμος. Πάρτε, παιδιά, πάρτε να έχετε να φάτε. Ναι, Ούγκα, χεστήκαμε για την άποψη της Νεοδημοκράτισσας, Ιωάννας. 3-0. Ο κι άλλος φίλος. Όντως λέει χεστήκαμε για την άποψη της Ιωάννας, μόνο Ούγκα και Σταμάτης. Τι λένε, ρε. 4. Δώσε πρώτο πεντάλικο Σταμάτη και μετά σου λέω ότι θες, Δημήτρη. Ούγκα, κάνε με accept στο Facebook, αλήτη. Ούτε σε τούμπανο δεν έχω κάνει το σαντ. Καλημέρα μας, λένε. Πώς σε λένε, άκου φίλε, επειδή το Facebook είναι νυφοπάζαρο, εγώ κάνω μόνο γκόμενε σαντ. Ναι, ρε φίλε, και εγώ το ίδιο. Δεν είναι το άμα θέλεις. Ξέρεις τι θέλω να κάνω. Άμα θέλεις, έλα Twitter να τα πούμε. Δεν λέμε ψέματα. Θέλουμε να κάνουμε το timeline μας έτσι και να βλέπουμε. Ξέρω εγώ θέλω να βλέπω. Ναι, ΑΕΚ και κορίτσια. Ναι, ρε παιδιά. Αυτό θέλω να βλέπω. Αλλιώς τι να το κάνω το Facebook. Κοπέλα έχω, δηλαδή γιατί να κάτσω να δω το Facebook. Αυτό ακριβώς δεν είναι. Κοπέλα έχεις, γιατί να κάνεις όλες τις γυναίκες άτομο. Να λέει να γεια, εγώ να βλέπω θέλω. Να μην λέει γεια στα γιατί μάτια. Γιατί να μην λέει γιατί. Α, τις έχει εκεί πέρα να κάθονται. Εγώ σταματάω μου. Εγώ να βλέπω θέλω και άμα έχει κάτι πραγματικά πολύ ωραίο, κάνω και ένα like. Ναι, μπράβο. Ένα like παραπάνω. Ανεβάζει άλλο ωραίο μαγιόρι ο Άννα να κάνει like τα γόρι σου. Όχι, όχι. Αν είναι φίλη του. Ευτυχώς τα γόρι μου δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Ούτε τα κοιτάμε το κεφάλι μου ήσυχο. Αλλά εμείς είμαστε σε κάτι γκρουπ με τον Αλέξανδρο, πέραμε φανταστικά. Είδαμε για το σαν σήμερα τώρα. Και τελαπόγκο, και τελαπόγκο. Και τελαπόγκο, τελαπόγκο, γεια. Έπρεπε να έχω τώρα αυτά τα τσι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 τ
Κοίτα ένα μαράκα, ρε! Κοίτα μια μαράκα που γι' αυτό... Καλημέρα, μαράκες! Γεια σου, μαράκα μου! Μαράκα μου, τρελαίνομαι τελείως με την απόγλη! Κάθε σπίτι ένα μαλλιά μαράκα! Γεια σου, μαράκα, σταμάτη! Γεια σου, μαράκα, Δημήτρη! Γεια σου, μαράκα μου! Μαράκα είναι ωραία να παίζουμε. Καταλαβαίνεις τον ήχο του μαράκα, έτσι. Εγώ δεν ξέρω τον ήχο του μαράκα. Εδώ με ακούω να έρχομαι. Ο ήχος του μαράκα. Μα στέλνει μήνυμα. Τι ωραίο να ξυπνάτε, μαράκες. Μαράκες μου, ξυπνήστε. Είμαστε οι μαράκες σας. Καλημέρα, sorry στους μαράκες. Από τους μεγαλύτερες μαράκες παίζουμε εδώ. Αυτές είναι μαράκες. Φάει μια μαράκα, ρε. Ole ole. Μα πεσά, είπε, μα πεσά. Μαράγες γι' αυτός. Σα σήμερα το 1894 πέθανε ο Άντολφ Σάξ. Ξέρετε τι μπορεί να ανακάλυψε ο Σάξ? Έχει ο εφευρέτης, είναι εφήβρε. Το ρούφιγμα. Έχει ένα εμπορικό κέντρο στη Νέα Υόρκη, τα Σάξ. Όχι, όχι, το σαξόφωνο. Είναι πολύ πιο απλό. Είναι μπορεί πιο απλό, να έχει όμως σχέση. Όχι, δεν υπάρχει καμία σχέση. Βλακία. Σάκι, τσάκι. Είπε μια ηλικιότητα. Τσάκι, τσάκι, τελειώ. Από τις μεγαλύτερες μαράγες. Τσάκι. Τ' ακούω, ρε, σταμάτη, τ' ακούω. Τ' ακούω, σταμάτα να μας κάνει γραζίλι. Τσάκι, τσάκι, 5 ευρώ. 5 ευρώ, τσάκι, τσάκι. Κούτσακι, τσάκι. Καλημέρα, παιδιά. Παίζει να είμαι και πολύ μαράκα. Είμαι τα ρήφα και συνεργάζομαι με ραδιοταξί. Και μου ενέθεσαν μια κλίση και πάω να πάρω τον πελάτη. Αλλά εγώ, ο μάπα, παρέλαβα άλλο πελάτη. Μπράβο. Ο οποίο στην ίδια περιοχή με το δικό μου. Μεγάλη μαρακία πρωί. Καλημέρα, Χρήστο. Έλα, μωρέ, λάθη τέτοια γίνεται. Σιγά, ρε φίλε τώρα. Σιγά. Πελατάκια να υπάρχουν, Χρήστο. Το θέμα ήταν εξή. Ποιο θα δουλίτσα να γίνεται. Πραγματικό μάπα θα ήσουν να μην έχει πάρει το ταξί να έχει και να έχει πάρει το δικό σου αμάξι. Αυτό θα ήταν μια μαπική κατάσταση. Κοίτα λένε δυο μαράκε και μα δείχνουν στο δρόμο.
Τους κοιτάμε σαν λαλάκες και μας κοπανάν στον νόμο. Κάθε μέρα κάτι πλάκες. Τόσο πρίο, τόσο κέφι. Φεύγουνε συνέχεια τάκες, σαν να κοπανάτε ντέφι. Πάνω κάτω πάνε οι μπάκες από τα χαχαριτά. Κοίτα λένε τις λαλάκες, τρώνε όλο τη γανιτά. Ρε σι λένε είναι οι μάπες, οι πιο άθλοι του κόσμου. Είναι κοντόχοντροι σαν τάπες. Τι λέει, σαν το δέλτα του ευόσμου. Ένα όργανο έπαιζα παιδιά, από μικρός. Μαράκες, τσίκι τσίκι, ήμουν πονηρός. Σωστός. Όλοι μαράκες είμαστε, κούνα πέρα δόθε. Γεια σου στα μάτι, της Μαρίνας γενόθε. Τι είναι αυτό. Να το βρίσω. Βρίσκεται να το πει. Τι είναι ο γενόθε. Μωρέ, πήγαινε τώρα, διάνο. Γενόθε, τι σημαίνει. Αλλά στην αφιλία 10 χρόνια. Όχι, τι σημαίνει, ρε φίλε. Ότι είσαι νόθο. Γενόθε. Νόθε. Μπάσταρδο. Είναι δυνατό να μην πει νόθο, γιο τη μάνα μου. Πώ γίνεται ο νόθο, ρε. Ο νόθο τι είναι, Ζαρίφη. Αυτό που είναι από που δεν ξέρει τον πατέρα του. Ναι, ρε, τον ξέρει τον πατέρα σου. Ναι, πώ τον ξέρει. Άμα το δει ήδη. Σαν αδέρφια. Τη μάνα του δεν ξέρει. Δεν ξέρω, αφού από τη μάνα μου βγήκε. Σωστά. Γιατί εκείνη το θυμάσαι που βγήκε. Εγώ προσωπικά. Σταμάτα, σταμάτα. Ξέρω που το μα έκανε. Το κάνει το πράγμα. Σταμάτα, που μπήκα, δεν μου βγήκα. Μαράκια στο Καράκας. Δεν είμαι εγώ λαλάκας. Ο Σταμάτης κάνει τρίο, νομίζει είναι μάγκας. Σταμάτη, όχι δεν είσαι. Να πήγαινε σχολείο. Η γνώση είναι δύναμη, όχι να κάνει τρίο. Μαράκες είμαστε οι μάπες, το λέω και ξαλαφρώνω. Τη μάνα του Σταμάτη, τη βλέπω και υδρώνω. Ρε Δημήτρη, δυο μάνε. Δύο σε ένα ποίημα, δύο φορέ τη μάνα μου, ρε φίλε. Μία φορά φτάνει και πολύ. Υπόσχομαι ότι αύριο δεν θα βάλω τη μάνα σου στο ποίημα. Εντάξει, τσακούρα φύγαμε. Κοριτσάκι μου, καλά είσαι. Τι με βαράσει, σε βαράω, σου χτύπησα την πλάτη έτσι ωραία με συγκαταβατικότητα, θα έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι συγκαταβατικότητα. Τι σημαίνει. Συγκαταβατικότητα είναι όταν πηγαίνει με τα νερά του άλλου. Και η μυσαλλοδοξία τι είναι. Αχ. Το ξέρω, σταμάτησε αυτό, ρε. Α, ωραία, θα ρωτήσουμε το τα έχουμε χωρίσει με το σταμάτη. Εγώ ξέρω λέξεις. Αυτά, εσείς δεν ξέρω. Καλημέρα σας. Περίμενε, Μωρή. Ποια είναι η μίσα αλλοδοξία. Άντε, πες. Η μίσα αλλοδοξία, να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ορεινό χωριό. Βρίσκεται πάνω κοντά στα Γαυγάμιλα, είναι. Ναι. Μίσα αλλοδοξία είχε βγει πρώτη, ήταν η γιαγιά μου που είχε βγει σε διαγωνισμό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, εγώ προσπάθησα, αλλά δεν μπορούν. Γιατί δεν παίρνουν, ξέρω εγώ, τύπου οι οποίοι απλά νιώθουν εμεί. Πρέπει να είσαι και να δείχνει εμεί. Έχουμε ακόμα το στέμα στο σπίτι και θέλω να πω ένα ευχαριστώ για Γιούλα. Καλά, τι μου θυμίζετε και τόσα φωτογραφίε τώρα. Είχα βγει μη αρσενικό στην Εύβοια σε ένα διαγωνισμό. Α, μη στρομπόνι νόμιζα ότι είχε βγει. Μη στρομπόνι, όχι, ποτέ μη στρομπόνι, αλλά τρομπόνι έχω πάρα πολύ, άμα θέλετε να ξέρετε. Έκανα πάρα πολύ μικρή τρομπόνι. Βρίσκομαι ανάμεσα στι 12 καλύτερου τρομπονίστε στην Ελλάδα, να ξέρετε. Μάλιστα. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα σε όλου και σε όλε. Καλημέρα μα, είσαι αλήθεια. Καλημέρα στον κόσμο. Μα του χαρούμενου. Μα παιδιά, έχουμε θέμα εδώ. Γιορτάζει ο Δημήτρη, έχει τα γενέθλιά του. Δεν του πήρε στα μάτια, 10 χρόνια φίλο του. Δεν πήγε να το πει. Να πάω να τρέξω για το φίλο μου παντού, αλλά εσύ ω γυναίκα τη παρέα. Με ρωτάνε τι φορά μέσα σε μια εταιρεία μου. Είτε στο μάτι, καλά, η Ιωάννα λέει κολλήσει πολύ κτλ. Λέω τα καλύτερα για εσά. Εγώ θα σα μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Με έχετε βοηθήσει φυσικά γιατί το όραμα του μάπε σου δεν θα γινόταν πραγματικότητα στην καλύτερη του μορφή που είναι αυτή τη στιγμή αν δεν ήσασταν εσεί. Αλλά και τέτοιες κατάδες δεν έχω ξαναδεί. Σας χρειάζομαι για τη δουλειά μου. Αλλά ως φίλοι πέσατε ένα σκαλί. Περίμενε, κάτσε τι πέσαμε. Όχι, πέσατε. Ακόμα δεν έχω τελειώσει την κατηγορία. Είναι δυνατόν να μην πάρετε μία τούρτα. Εσείς, εγώ δεν σου λέω να πάρετε δώρο που θα έπρεπε να μου πάρετε και δώρο. Εσύ ειδικά που μας το παίζει και πλουσιέγκο και έχει και τα αμάξι και έχει και τη μπαλετσιάγκα. Εσύ καλά, ο άλλος δεν έχει τον ίδιο μοίρα. Εγώ δεν έχω τον ίδιο μοίρα, μπράβο. Εσύ ένα δώρο να πάρει. Αλλά χέστο, εσύ ένα γλυκό δεν μπορεί να πάρει. Κολόχοντρε. Αυτό θα πω. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος. Ουδής ασφαλέστερος. Θα σου πει ένα γλυκό. Μία λέξη θα πω. Μία λέξη θα πω. Αχαριστία. Όχι, 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 γιατί με σκοτώ. Α, πεθάνω. Α, καρδιά μου. Α, καρδιά μου. Μην πει αχαριστία. Εγώ που. Αχ, τι μα έχει κάνει. Δεν πειράζει. Εγώ! Εσύ δεν έφερε την τούρτα στο φίλο σου! Έλα, να μην φέρουμε γυναίκα στην οικογένεια, το έλεγα. Να τα τώρα, να τα! Η γυναίκα είναι κατάρα στο καράβι. Έχουμε γενέθλια, γιορτάζει το αγόρι μας. Αυτή η κολόνα της εκπομπής μας. Δεν θέλω, δεν θέλω. Να γίνεις Δημήτρη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, την νόση στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφό. Χρόνια πολλά! Μισή τούρτα ρε, μίσε ρε! Ευχαριστώ πολύ. Μου φέρανε μια τούρτα με κεριά που γράφει πάνω 39. Μόνο φάμε. Ρε παιδιά, 38 είμαι. 38 ρε παιδιά. Μην κόβεις χρόνια. 38 είμαι. Ένας χρόνος είναι κοντά στη λύτρωση, φίλε. Συγγνώμη, δεν είσαι 39 και μια μέρα. Μόλις 39 είσαι εσύ. 38 είμαι εγώ. 39 είσαι. Αυτό θα γράψαμε τώρα, αυτό θα είσαι. Δεν θα είμαι 39, αφού ξέρω εγώ το 80, με τρελάνε. Ό,τι βρήκαμε. Από όλη ευρύ στους γιάμπου να πεθάνεις. Να πεθάνεις, δεν σηκώνω λόχο, ντρε. Βρε, μην γκρινιάζεις, βρε.
την ώρα και τη στιγμή. Σηκωθείτε και φύγετε από εδώ. Δεν έχω εδώ τίποτα. Να φύγεις από εδώ. Μα στο διάλογο δεν έχει έκπληξη. Να πει εσύ πολύ καπάλιο χαμούρα. Καλά, ούτε κολοκάνιο είναι αυτό εκεί μέσα. Θα κάνω λίγο ησυχία. Χαλάσατε τη μέρα. Να στο διάλογο να βρίσκω και εγώ λίγο θέλω. Μου χαλάσε τη μέρα. Α το διάλογο και εσύ. Φύγετε από εδώ. Όλοι στο διάλογο να πάτε. Α το διάλογο σου πήρε και τούτο το παιδί. Καλημέρα στο διάλογο. Καλημέρα τι κάνετε. Δεν είσαι ικανός για γενέθλια. Καλημέρα στο διάλογο λέει όλοι σας. Άντε για πρωί όλοι σας. Μούλι. Καλημέρα λέω. Βάλ τον και εσύ να γλυκάνει ξυνακά. Στο διάλογο χρόνια πολλά. Καλημέρα ρε κύριο καλημέρα. Έχω και πολύ γενέθλια σήμερα. Θα σου λέγα τώρα. Αλλά γενέθλια μου ήθελα να μου πάρετε, να σας πάρω. Γενικώ θελάτε να σας πάρω εγώ για χρόνια πολλά δικά μα. Έλα ρε παιδιά, μια τούρτα μου πήρα 39 ρε. Ρε είστε ηλίθιοι. Λάθος παιδιά. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό! Έλα βρε αγόρι μου τώρα, δεν πειράζει, σου φέραμε τούρτα! Έχω πολλά νεύρα! Δεν θέλω τούρτα με λάθος νούμερο πάνω! Θα βλαλιστώ! Τι είναι το μοναδικό κακό στα γενέθλια? Ένα κακό έχω τα γενέθλια. Ότι μεγαλώνεις. Ότι νιώθεις ότι μεγαλώνεις. Εσείς λοιπόν τι κάνατε, μου φέρατε μια τούρτα που γράφει ότι είμαι 39. Δηλαδή ένα πράγμα κακό που το μεγεθύνατε. Αυτό. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα, αλλά για να καταλάβετε ότι δεν μπορείτε, αδυνατείτε. Αν είσαι μια γυναίκα θα νιώσεις πάρα πολύ άσχημα τώρα, θα έχεις φρικάρει, θα έλεγες Παναγία μου. Δόξα τω Θεώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία μου, γιατί πραγματικά νιώθω ότι έτσι είναι η ζωή, το έχω πάρει μια απόφαση, μεγαλώνουμε. Εγώ προσπαθώ να παίρνω το καλύτερο από τη ζωή μου. Δυστυχώς εσείς μου θυμίζετε ότι δεν πρέπει να είμαι χαρούμενος στη ζωή μου. Δεν πρέπει να είστε ο λόγος που δεν πρέπει να είμαι χαρούμενος στη ζωή μου. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Κακό είναι αυτό που είπε. Όχι, τώρα τι είναι. Ναι, κακό ήταν αυτό που είπε. Τι μου και λίγο αυτό. Να διαβάσω καμιά ευχή από κανένα φίλο. Έχουν στείλει πολύ ωραίες ευχές εδώ πέρα οι μάπες. Χρόνια πολλά Δημήτρη λέει Ντίνα να προσέξεις τον εαυτό σου γιατί αν δεν το κάνεις θα πεθάνεις. Όχι, λέει άμα δεν. Καλημέρα Δημήτρη μου, χρόνια πολλά και καλά στα στερνά τώρα πια. Τι λέτε ρε, καλά στερνά ρε, πάτε καλά. Και καλά στερνά τώρα πια. Λοιπόν, πάμε. Μα θέλετε να με ρίξετε. Χρόνια πολλά. Σπίτι μου, δεν περνώ καθόλου καλά γενέθλια εδώ. Δημήτρη, μη μασάζ, λέει Φωτεινή, ο πρίγκιπας της καρδιάς μας. Άσου να λένε. Εμείς αγαπάμε τη ζωή. Να σου πω κάτι. Είμαι πρίγκιπας. Είσαι πρίγκιπας. Νιώθω πρίγκιπας, είμαι πρίγκιπας. Το φωνάζω ότι είμαι πρίγκιπας. Σ' αγαπάμε, λέει και εξωγήινο και πρίγκιπα και 39 λέει που είσαι. Χρόνια πολλά. Δεν είμαι 39 ρε παιδιά, πρίγκιπας είμαι. Μάπε Σόου. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στο ρυθμό 949.